Αλλά να έλθω και στη δική μας πραγματικότητα. Εμείς οι χριστιανοί, αλήθεια, μήπως με κάποια ευκολία ή ίσως ακόμη θεοποιούμε ό,τι μας εντυπωσιάζει? Έχουμε και εμείς κουφότητα. Γιατί όταν θεοποιούμε τους τραγουδιστάς, όταν θεοποιούμε τους ηθοποιούς, τους ποδοσφαιριστάς, τους αθλητάς, τους πολιτικούς, και όταν λέμε θεοποιούμε, πρέπει να σας πω ότι βάζουμε αυτά τα πρόσωπα πιο πάνω από τον Χριστόν. Πάνω ακούσω τον λόγο ενός πολιτικού όταν την ίδια ώρα γίνεται λειτουργία. Δεν βάζω πιο πάνω το πρόσωπο του πολιτικού από τον Χριστόν. Όταν δεν γίνεται λειτουργία, πήγαινε να ακούσεις. Δεν σε εμποδίζει κανείς. Την ώρα της λειτουργίας, όταν ακόμα χάνεις ένα κήρυγμα γιατί θες να πας να δεις ένα ποδοσφαιρικό μάτς ή κάποιον ειδικό αθλητή που σου αρέσει, δεν βάζεις τον αθλητή ή μια ομάδα πιο πάνω από τον Ιησού Χριστόν? Γι' αυτό, αγαπητοί μου, η εποχή μας δυστυχώς είναι έτοιμη να δεχθεί την πιο φοβερή οργή του Θεού. Ξέρετε ότι η οργή του Θεού έπεσε στον Ηρώδη, θα τη δούμε. Αλλά όταν ένας λαός, και μάλιστα χριστιανικός λαός, μπορεί έτσι με τον τρόπο αυτόν να σκέπτεται, να επεφημεί και να ειδωλολατρεί, τότε ποια μπορεί να είναι η τιμωρία? Ακούσατε την? Είναι μία λέξη. Είναι η εγκατάληψη. Προσέξτε, είναι η εγκατάληψη. Όταν ο Θεός εγκαταλείπει πια ένα λαό, αυτό δε τι σημαίνει? Φοβερόν. Μας κάνει η ανάλυση αυτής της εγκαταλείψεως ο προφήτης Ισαΐας. Και πρέπει να πούμε, αν θέλετε δεχθείτε το, κάτω από τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις μας και παρατηρήσεις μας, κάτω από τις πιο αισιόδοξες, σε όλους τους τομείς η πατρίδα μας παρουσιάζει μία εικόνα εγκαταλείψεως. Βέβαια, αν κάποιος το λέγει αυτό, υπήρξαν εποχές που μπορεί σε αυτός ο κάποιος που θα το έλεγε να τον ρίξουν, όπως τον προφήτη Ιερεμία που έλεγε κάτι τέτοιο, σε ένα βόθρο με ακαθαρσίες, ή να υποστεί μαρτύριο ή δεν ξέρω τι. Εξάλλου δεν υπέστησαν λίγο πολύ όλοι οι προφήτες μαρτύριων, γιατί έλεγαν την αλήθεια. Όμως, σας είπα, η εποχή μας, η πατρίδα μας, ίσως όλος ο κόσμος, η πατρίδα μας πιο ιδιαίτερα, για αυτό με ενδιαφέρει, παρουσιάζουμε αυτή την εικόνα της εγκαταλείψεως. Ο Θεός μας εγκατέλειψε. Πάρτε το είδηση. Πόσες ειδοποιήσεις μας έδωσε μέσα σε αυτά τα τελευταία 10 χρόνια? Πόσες ειδοποιήσεις μας έδωσε? Σας το έλεγα και μια περασμένη φορά, μάλλον η μέρα Δευτέρα σας το έχω πει στις άλλες, στα άλλα θέματα και στις απορίες. Ο Θεός μας ειδοποίησε. Εμείς επιμένουμε σε αυτό που ξέρουμε, αυτό που θέλουμε, στην αποστασία μας, και ο Θεός μας έχει εγκαταλείψει. Θέλετε να δείτε τι σημαίνει εγκατάληψη? Και θα δικαιώσετε. Λέγει ο προφήτης Ισαΐας, είναι στα κεφάλαια το πρώτον και το τρίτον. Πήρα σκόρπια χωρία, γιατί είναι πολλά. Εγκαταληφθήσετε η θυγάτηρ Σιών. Η θυγάτηρ Σιών είναι η Ιερουσαλήμ. Θα εγκαταληφθεί, λέει, η Ιερουσαλήμ, ως σκηνή ένα μπελόνι. Πώς εγκαταλείπουμε τους χειμερινούς μήνες την καλύβα που φτιάξαμε το καλοκαίρι στο αμπέλι μας, που το χρησιμοποιήσαμε για να μένουμε, να φυλάμε, να ραντίζουμε, να καλλιεργούμε? Όταν τέλειωσε ο τρίγητος τα λοιπά, φύγαμε και αφήσαμε την καλύβα αυτή έρημη. Έτσι μοιάζει, λέει, εγκαταλελειμμένη θα μείνει η Ιερουσαλήμ, δηλαδή ο λαός του Ισραήλ. Το αργύριο ημών αδόκιμον. Εξηγεί τώρα ότι το ασύμπισας, ένα πολύτιμο μέταλλο, είναι αδόκιμον, νοθευμένο, βάζεται προς μίξεις. Θα λέγαμε, αν ήταν χρήματα, κάνετε νοθεία στο χρήμα. Είναι κύβδηλο το ασύμισας. Η καπηλή σου μίσγουση των ίνων ύδατη. Αυτοί που πουλάνε το κρασί, οι κάπηλοι, ανακατεύουν το νερό με το κρασί. Δηλαδή το φαινόμενο της νοθείας
το φαινόμενο της νοθείας για πλουτισμό, και παίρνει αυτά τα δύο σημεία, το νοθευμένο ασίμι, το νοθευμένο κρασί. Οι άρχοντες σου απειθούσι, οι αυτοί που σε κυβερνούν απειθούν στο Θεό. Κοινωνή κλεπτών, αγαπώντες δώρα, διώκοντες ανταπόδομα, αυτό που σας εξήγησα προηγουμένως. Το αποτέλεσμα, ιδού ο δεσπότης κύριος Σαβαώθ, ο Θεός, αφελεί από της Ιουδαίας, θα αφαιρέσει από την Ιουδαία και από Ιερουσαλήμ, όχι μόνο από την πόλη, από όλη την επαρχία, από όλο το κράτος. Ήταν το νότιο βασίλειο των Εβραίων. Το βόρειο ήταν πια βορρά, ήτανε βορρά και τα λοιπά. Είχε πολύ πέσει στην ειδωλολατρία. Τι θα αφαιρέσει από το κράτος του Ισραήλ? Ισχύν αρτού και ισχύν ίδαντος. Δηλαδή το ψωμί και το νερό. Δεν θα υπάρχει νερό. Έγραφε προχθές η εφημερίδα, θα πούμε το νερό νεράκι. Η κεντρική μας πηγή, η οποία τέτοια εποχή έβγαζε τόσο νερό που ο θόρυβος δεν σε άφηνε, αν ήσουν κοντά, να μιλήσεις με κάποιον και να σε ακούει. Τώρα όχι, ακριβώς δεν έφτασε να στάζει, αλλά τρέχει σαν μια βρυσούλα μικρή, μόλις λίγο νεράκι. Να σας πω ότι ήρθαν από το χωριό να πλύνουν τα πιάτα τους επάνω. Το φαντάζεστε? Να πλύνουν τα πιάτα τους. Το φαντάζεστε? Λοιπόν, θα αφαιρεθεί, λέει, και το ψωμί και θα γίνει ψωμάκι, και το νερό και θα γίνει νεράκι. Και γίγαντα και ισχύοντα και άνθρωπον πολεμιστήν. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι εκείνοι οι οποίοι μπορούν να υπερασπίζονται την πατρίδα. Δεν θα υπάρχει κανείς που να μην είναι άξιος να πολεμήσει. Τα ακούσατε και αυτό? Αυτό λέει πολλά, αλλά δεν θα κάνω πιο πολύ ανάλυση. Και δικαστήν και προφήτην και στοχαστήν. Ακόμη και μέσα στο δικαστικό σώμα τα πράγματα δεν θα πάνε καλά. Δηλαδή θα αφαιρέσει ο Θεός τον δίκαιον δικαστή. Δηλαδή θα επιτρέψει να μην υπάρχει δίκαιος δικαστής, επηρεαζόμενος από ό,τι θα επηρεάζεται. Και προφήτην και στοχαστήν. Άλλο είναι ο προφήτης και άλλος ο στοχαστής. Ο στοχαστής είναι ο συνετός και ο έμπειρος άνθρωπος. Είναι εκείνο που λέμε να πάω να ρωτήσω κάποιον. Είχαμε τον πατέρα Επιφάνιο, μιλάω επί πραγματικότητος, ό,τι σας λέγω. Τον πατέρα Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο, που πέραμε τηλέφωνο και τον ρωτούσαμε πώς να κινηθούμε σε αυτό το σημείο και πώς να κινηθούμε σε εκείνο, που ήταν μελετημένος και σοφός και συνετός άνθρωπος. Έφυγε από τη ζωή αυτή, απέθανε. Ποιο να ρωτήσουμε? Γράψαν, φτωχήναμε, φτωχήναμε. Και εγώ, και εγώ τον ερωτούσα. Τον έπαιρνα τηλέφωνο και τον ερωτούσα για κάτι το οποίο δεν ήξερα. Δεν ήξερα πως έπρεπε να κινηθώ. Αυτό θα πει, δεν θα υπάρχει πια ο συνετός άνθρωπος. Και προφήτην και στοχαστήν και πρεσβήτην. Όχι πρεσβήτης ότι θα υπάρχουν γέροι και θα πεθάνουν από νέοι άνθρωποι. Γιατί ο πρεσβήτης υποτίθεται ότι είναι σοφός και μπορεί να σου πει δυο καλά λόγια. Πάω να ρωτήσω τη γιαγιά μου, τον παππού μου, να μου πει μια συμβουλή. Και θαυμαστών σύμβουλων. Θα αφαιρέσει ο Θεός και τον σύμβουλο των θαυμαστών. Εκείνον που θα συμβουλεύει θαυμαστά. Και αυτός θα εκλείψει. Και συνετών ακροατήν. Εδώ τώρα είναι. Εδώ τώρα είναι. Όχι μόνο αφαιρούνται εκείνοι που θα συμβουλεύουν και θα προφητεύουν ως συνετοί άνθρωποι, αλλά και οι ακροατές δεν θα είναι πια συνετοί. Δηλαδή δεν θα τους ενδιαφέρει πια να ακούσουν κάτι σοβαρό. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Όταν έχουμε ένα ακροατήριο ρηχό που θα ήθελε να ακούει μόνο περί όνου σκιάς. Επειδή δεν έχω χρόνο, δεν αναλύω τι ήταν αυτή η ιστορία, η σκιά του γαϊδουριού. Πείτε τι όσοι ξέρετε στους πλαϊνούς σας. Και ακόμα, και επιστήσω νεανίσκους άρχοντας, θα καταστήσω, λέει, άρχοντας νεανίσκους, όχι μικρής ηλικίας, αλλά άπειροι και άσοφοι. Θα σας κυβερνούν άνθρωποι που δεν θα έχουν νιονιό, μυαλό, σοφία. Άνθρωπος που δεν μπορεί να κυβερνήσει το σπίτι του, λέει ο Απόστολος Παύλος, πώς θα επιμεληθεί την Εκκλησία?
Άνθρωπος που δεν ξέρει να κυβερνήσει το σπίτι του, πώς μπορεί να κυβερνήσει την πατρίδα? Δεν τα λέγω εγώ. Και εμπέκτε, κυριεύσους είναι αυτόν. Εμπέκτης είναι οι απατεώνες. Οι εμπέκτε θα σας εμπέζουν. Ακόμη οι εμπέκτε είναι η κάθε ηθικής αρχής ολετήρες, καταστροφής. Αυτή είναι η εμπέκτε. Και συμπεσείται ο λαός, άνθρωπος προς άνθρωπον και άνθρωπος προς τον πλησίον αυτού. Θα συγκρούεται ο λαός, ο ένας άνθρωπος με τον άλλον άνθρωπο και ο άνθρωπος με τον πλησίον του. Σε τι? Θα λείψει ο αμοιβαίος σεβασμός. Ή δεν λείπει ο σεβασμός? Ο λαός δηλαδή θα περιέλθει σε μια κατάσταση συγχύσεως και αναρχίας. Προσκόψει το πεδίο προς τον πρεσβύτη. Θα σκοντάψει το παιδί, ο νέος με τον ηλικιωμένο. Με αφθάδια θα συγκρουστεί ο νέος με τον ηλικιωμένο. Ή δεν συμβαίνει αυτό? Πάντοτε συνέβαιναν, αλλά σε πλεισμονή. Και όλα αυτά, συγγνώμη, ο άτιμος προς τον έντιμον. Θα συγκρουστούν ο τίμιος άνθρωπος προς τον άτιμον και θα περνάει η μπογιά του ατίμου ανθρώπου ότι ανείται η Ιερουσαλήμ. Γιατί όλα αυτά? Γιατί θα έχει εγκαταληφθεί η Ιερουσαλήμ. Θα έχει εγκαταλείψει ο Θεός. Είναι φαινόμενα της εγκαταλείψεως του Θεού. Την δε αμαρτίαν αυτών ως Σοδόμων ανήγγυλαν και ενεφάνισαν. Ουέ την ψυχή αυτών. Τις αμαρτίες τους όχι μόνο τις κρύβουν, αλλά και τις παρουσιάζουν και τις διαφημίζουν, όπως οι Σοδομίτε διεφήμιζαν την ομοφιλοφιλία τους. Σήμερα είναι γνωστό ότι τηλεόραση, ραδιόφωνο, οι ομοφιλόφιλοι προβάλλονται και διαφημίζουν την ομοφιλοφιλία. Ή έχετε αντίρρηση? Ακόμη, αλίμονο στην ψυχή τους, οι πόντες λέγοντες, δίσομεν των δίκαιων ότι δεις Χριστός ημίν εστίν. Να περιορίσουμε, να παραγκονίσουμε ή να φυλακίσουμε των δίκαιων, γιατί μας είναι δις Χριστός. Ο Μακρυγιάννης του τα έλεγε, ήταν ο δις Χριστός και τον έβαλαν στη φυλακή. Τίνιν τα γεννήματα των έργων αυτών φάγονται. Λοιπόν, τα γεννήματα των έργων αυτών θα φάνε. Θα δρέψουν τους καρπούς αυτής των της κακίας. Λαός μου, οι μακαρίζοντες ημάς, πλανός είναι ημάς. Λαέ μου, λέει ο Θεός, πρόσεξε, εκείνοι που σου λένε μπράβο, 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 λαέ μου, σε πλανούν. Σε πλανούν, πρόσεξε, λαέ μου. Ουέ έθνος αμαρτωλών, λαός πλήρης αμαρτιών. Αλίμονό σου, έθνος αμαρτωλών, σύ που είσαι γεμάτος αμαρτίες, λαέ μου. Εγκαταλείπατε τον Κύριον και παροργήσατε τον Άγιον του Ισραήλ. Εγκαταλείψατε τον Κύριον και παροργήσατε τον Θεόν. Και ημί Κύριος Σαββαώθ εγκατέλειπιν ημί σπέρμα, ως Σόδομα ανεγεννήθημεν και ως Γόμορα ανομοιώθημεν. Και αν ο Θεός δεν άφηνε μερικούς ανθρώπους, το λίμα που λέει ο Απόστολος Παύλος, να είναι οι σωστοί άνθρωποι, θα είχαμε γίνει όλοι Σόδομα και Γόμορα.